και πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο διάβολος μας πολεμάει πάρα πολύ με την κοινοδοξία. Λέει, για παράδειγμα, νηστεύεις, θα σε πολεμήσει και θα σου πει, α, είδες, δεν είσαι σαν τους άλλους, εσύ νηστεύεις, οι άλλοι δεν νηστεύουν. Ή δεν νηστεύεις, α, βλέπεις, έχεις διάκριση, ας πούμε. Ναι, γιατί είσαι άρρωστος τώρα και δεν πρέπει να νηστεύσεις. Και πάλι σε ρίχνει και στη μία περίπτωση και στην άλλη στο να αυτοεπενεθείς, να αυτοδοξαστείς, να υψωθεί το φρόνημα που έχεις μέσα σου για τον εαυτό σου. Γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή και το κατεξοχήν φάρμακο είναι υπακοή, το να κάνουμε ό,τι κάνουμε με ευλογία, με ερώτηση, και το να κατακρίνουμε, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, τον εαυτό μας, την προσευχή, να καταδικάζουμε τον εαυτό μας. Αυτό κατεξοχήν πολεμάει την υπερηφάνεια. Ενώ το θέλημα, το πείσμα, έτσι, την ιδέα, την ίηση, όπως λέμε αλλιώς, την ιδέα ότι είμαστε κάτι σπουδαίο και καλό και σημαντικό, την πολεμάμε με την υπακοή. Για να πούμε έτσι με ένα λόγο, η υπακοή θεραπεύει όλες τις αμαρτίες, όλα τα πάθη, γιατί ακριβώς αντιτίθεται στην ιδέα ότι είμαστε κάτι. Και από αυτή την ιδέα ότι είμαστε κάτι, που τη λένε οι πατέρες ίηση, από αυτή την ιδέα μετά πηγάζουν όλα τα πάθη και η υπερηφάνεια. Αν δεν φύγει αυτή η πικρή ρίζα, λέει ο Άγιος, ότι είμαστε κάποιον τι, δεν μπορούμε να θεραπευτούμε. Παραμένει μέσα μας κρυφά, έτσι, αυτή η αυταρέσκεια, αυτό που το ονόμασε νοστιμάδα, νοστιμευόταν, λέει εκείνος ο ιερομόναχος, στην ωραία του φωνή. Ευχαριστιότανε με την ωραία του φωνή. Και το αποκάλυψε ο Θεός μέσω αυτής της Αγίας Γυναίκας, ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερο εμπόδιο σωτηρία του. Το ότι ευχαριστιότανε που είχε ωραία φωνή. Βλέπετε, δηλαδή, ένα δώρο του Θεού, αν ο άνθρωπος δεν το δει σωστά, δεν σταθεί σωστά απέναντι σε αυτό το δώρο του Θεού και προσπαθήσει να το καφιλευθεί, να το χρησιμοποιήσει για τη δική του δόξα, να πάρει δόξα δηλαδή που ανήκει στον Θεό, όλη η δόξα ανήκει στον Θεό, μέσω των κτισμάτων, των δημιουργημάτων, το δώρο του Θεού, αυτό είναι το μέγιστο εμπόδιο στη σωτηρία του. Αυτός γίνεται κλέφτης της δόξας του Θεού και αυτό φυσικά τον εμποδίζει να σωθεί.